Κύριε Καργόπουλε, είστε ακόμα έξω? Ναι, κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Είστε ακόμα έξω. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουν αρχίσει να έρχονται τα μπιλετάκια διυπόθεσή σας. Ναι, είναι. Τι συμβαίνει? Αφού απέτυχε παταγωδώς η κυβέρνηση να πείσει τους εκπαιδευτικούς πρώτα για τις μεταρρυθμίσεις της, εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις, μετά απέτυχε παταγωδώς να πείσει τους γονείς, τους μαθητές, συνολικά την κοινωνία, προχωρά σε μια κίνηση τρομοκράτησης των συναδέλφων, βάζοντας στο επίκεντρο το απεργιακό δικαίωμα, ένα ιερό δικαίωμα όλων των εργαζομένων, και καλεί, ακούστε τώρα σε πειθαρχικά, συναδέλφους επειδή συμμετέχουν σε νόμιμη προκηρυγμένη απεργία για το ζήτημα της ατομικής αξιολόγησης. Τέλος πάντων, μπορούμε να συζητήσουμε και για το ζήτημα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι διακυβεύεται το απεργιακό δικαίωμα και γράφουν επιλέξει σε ορισμένα από αυτά ότι καλείστε γιατί συμμετέχετε στην απεργία. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Αν θυμάστε ότι είχαν πάει στα δικαστήρια και την απεργία της ΔΟΕ στις 23 Οκτώβρη, που είχαν απεργήσει μαζί και η ΟΛΜΕ, όταν η δικαιολογία του δικηγόρου του Υπουργείου ήταν ότι είναι μια απεργία που θα πετύχει, η ΔΟΕ είναι μια μεγάλη ομοσπονδία, γι' αυτό πρέπει να βγει παράνομη. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι κλαίγανε στην πλατεία Κλαθμός γιατί δεν ήταν νόμο το απεργιακό δικαίωμα, εκεί θέλουν να μας γυρίσουν, και αμφισβητείται ευθέως πλέον από το Υπουργείο και από τις διευθύνσεις. Τους λέμε ότι θα φάνε τα μούτρα τους. Τι σημαίνει καλείτε τώρα στο πιθανό, δηλαδή εκεί τι μπορεί να γίνει? Θα φάνε τα μούτρα τους. Όπως καλέσανε τους δύο συναδέλφους, από ό,τι φάση τρεις μάλλον, από τον Πειραιά, αν θυμάστε, και με το ερώτημα της δυνητικής αργίας, και φάγαν τα μούτρα τους γιατί η ΕΛΜΕ Πειραιά, η πιο μεγάλη ΕΛΜΕ της χώρας, έκανε σχεδόν 20 κινητοποιήσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις και την πιο μεγάλη την ώρα που συνεδρίαζε το πειθαρχικό έξω της περιφέρειας Αττικής, και τελικά ομόφωνα η απόφαση ήταν υπέρ των συναδέλφων. Έτσι η κυβέρνηση θα φάει τα μούτρα της. Όπως τα έχει φάει και τις 17 φορές που έχει βγάλει τις απεργίες μας παράνομες με τον νόμο Χατζηδάκη, που πάντα επαναπροκυρήσονται και πάντα γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται και δεν θα διαπραγματευτούμε αυτό το δικαίωμά μας με καμία κυβέρνηση. Τώρα, επειδή αυτό δεν αφορά μόνο τους καθηγητές, δεν αφορά μόνο τους δασκάλους, δηλαδή για να το καταλάβουμε, αν αύριο γίνεται η απεργία, το 95% των απεργιών βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές, έτσι. Ναι. Των μηχανοδηγών που λέγανε θα σκοτωθούν άνθρωποι, παράνομες και καταχρηστικές. Των οικοδόμων που λένε σκοτώνονται άνθρωποι, παράνομες και όλες είναι παράνομες και καταχρηστικές, εν πάση περιπτώσει. Το μόνο νόμιμο και χρήσιμο είναι να. Να μην έχουν τα παιδιά καθηγητές, ναι. Να πέφτουν σοβάδες στα σχολεία. Αν αύριο λοιπόν κάνετε απεργία εσείς για τις συγχωνεύσεις, όπως έχετε κάνει. Αν κάνετε απεργία γιατί θέλετε να μην υπάρχουν 30.000 κενά στα σχολεία. Ή οι γιατροί για να μην υπάρχουν τα δεκάδες χιλιάδες κενά στα αυτά. Υπάρχει η νομική βάση να παραπεμφθείτε και να απολυθείτε? Εμείς λέμε ότι κάθε απεργία κρίνεται αυτοτελώς και αυτή η απεργία που είναι σε ισχύ για το ζήτημα της αξιολόγησης σε αυτή τη φάση έχει προκληθεί να δεδεί και είναι σε ισχύ. Δεν μπορεί επειδή μια άλλη απεργία που έχει προκληθεί να είναι παράνομη να λειτουργεί αυτό και για τις επόμενες. Όλοι οι νομικοί αυτό το πράγμα λένε. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που κάνει το Υπουργείο. Ο δημοσιοπαλικός κώδικας έχει κενά διάφορα και υπάρχουν υπερεξουσίες, να το πω έτσι, και στο Υπουργείο και στις διοίκησεις. Τις οποίες όμως δεν θα τις ασκήσουν. Δεν τις έχουν ασκήσει γιατί δεν θα τους αφήσουμε. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Αυταρχισμό, διοικητικές αυθαιρεσίες, ο κλάδος δεν θα δεχθεί. Και πέρα από το ζήτημα της απεργίας, να σας πω κύριε Μπογιόπουλο, δεν έχουμε άλλα τραγελαφικά πράγματα με πειθαρχικά. Εγκαλέσαν συναδέλφους στο ειδικό νηπιαγωγείο στη Νίκαια, γιατί κατήγγειλαν την κατάσταση που επικρατεί με τις ελλείψεις προσωπικού σε ειδικό σχολείο, προσέξτε, και ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τους μαθητές. Και αντί να πάρουν τα ποδάρια τους, να κατεβάσουν τα μούτρα κάτω και να πάνε να βρουν κανέναν άνθρωπο να στείλουν σε αυτό το ειδικό σχολείο προσωπικό, περνάνε από πειθαρχικό τους συναδέλφους γιατί κατήγγειλαν το αυτονόητο που είχε να κάνει με την ασφάλεια των μαθητών. Δηλαδή, καταγγέλουμε, π.χ. σε ένα σχολείο, ότι είναι χρέπη, ότι είναι επικίνδυνο, ότι θα έχουμε ατύχημα και θα βρίσκουμε και τον πελά μας. Υποχρέωσή μας είναι για την ασφάλεια των μαθητών μας. Ή όταν λείπει το προσωπικό, το κατάλληλο, και ειδικά στα ειδικά σχολεία. Δηλαδή, η υποχρέωση του εκπαιδευτικού θα γίνει, πώς να το πω, πειθαρχικό αδίκημα. Και ένα άλλο που συνέβη, νομίζω το έχει γίνει γνωστό, συναδέλφισα στην πρωτοβάθμια, στον Ταύρο, έβαλε τα παιδιά να κάνουν μια δράση για την Παλαιστίνη και γράψανε Free Palestine, ελεύθερη, δηλαδή, στο ελευθεριά στην Παλαιστίνη, το οποίο πλέον είναι έτοιμο να σταματήσει η γενοκτονία μέχρι στα γήπεδα, ακούγεται πλέον, και εγκαλεί τη συναδέλφισα σε πειθαρχικό,
άκουσον άκουσον με τη δικαιολογία της διοίκησης ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει διπλωματία. Δηλαδή με 11.000 νεκρούς μαθητές στη Γάζα, 16.000 τραυματίες, εκατοντάδες χιλιάδες που λιμοκτονούν και δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Ο εκπαιδευτικός τι περιμένετε να κάνει δηλαδή, να το βουλώσει, δεν θα μιλήσει στα παιδιά, δεν θα πει ότι αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει, ότι είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να ζει, να έχει περίθαλψη, να συντίζεται, να πηγαίνει σχολείο. Γιατί προφανώς η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν είναι να παράγει τη διπλωματία του Γεραπετρίτη, του Μητσοτάκη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι να βγάζει ανθρώπους. Και ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ευαισθησίες και να εξοργίζεται όταν γίνεται μια γενοκτονία και να αντιδράσει συλλογικά γι' αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όχι να βγάζουμε ανθρώπους αδιάφορους που θα βλέπουν νεκρά παιδιά στην τηλεόραση και δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο εκπαιδευτικός επιτελεί το ιερό του καθήκον, οφείλουν να το σέβονται τουλάχιστον. Και όχι να διώκεται για αυτό το πράγμα. Πόσα κενά υπάρχουν αυτή την ώρα στα σχολεία? Υπάρχουν ακόμα χιλιάδες. Δεν μπορεί να κλείσει γιατί ήδη έχουν παραιτηθεί 888 αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές που πάνε στα σχολεία παραιτούνται πλέον. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά. Και σας λέω και πάλι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γιατί είναι τόσο δυσμενείς οι συνθήκες. Το έχουμε συζητήσει και στην αρχή της χρονιάς αυτό το πράγμα. Τόσο δυσμενείς οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών που πλέον έχουμε παραιτήσεις και μόνιμου προσωπικού. Αν δεν αλλάξει δηλαδή άρδινη κατάσταση και δεν πάνε σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις στους μισθούς, γι' αυτό συζητάμε, και πώς το πω, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, τα κενά θα είναι πολλά και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Και να πω και κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, που είναι πολύ βασικό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν διαπραγματευόμαστε ούτε το δικαίωμα στην απεργία, ούτε το δικαίωμα να μιλάμε, να λέμε τη γνώμη μας και να διαπαιδευούμε τους μαθητές να είναι ευαίσθητοι άνθρωποι με τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, να το πω έτσι, της αγωνιστικότητας που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο από τους εκπαιδευτικούς. Και η καλύτερη απάντηση θα είναι τώρα, 51, γιατί έχουμε και την 51η επέτειο από το Πολυτεχνείο, η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η ΟΛΜΕ καταφέρθηκε στεφάνι το Σάββατο στις 12 η ώρα. Και βέβαια η προετοιμασία για τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη, που θα είναι, πώς να το πω, εκοφαντική η απάντηση των εκπαιδευτικών. Δεν διαπραγματευόμαστε, λοιπόν, θα σπάνε τα μούτρα σου και κλείσω με αυτό, με κανέναν υπουργό που περνάει από το Υπουργείο Παιδείας, το δικαίωμα στην απεργία και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού να λέει τη γνώμη του είναι αδιαπραγμάτευτο, ούτε και κλείνω με αυτό, με κάποιους διευθυντές εκπαίδευσης που έχουν απαντήσουν 25 χρόνια σε τάξη, έχουν γαντζωθεί από την καρέκλα γιατί φοβούνται μέχρι να βγουν στη σύνταξη που σε τάξη και ξεφτυλιστούν γιατί δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Και είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Και διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα κάνει το καλύτερο καλό παιδί του Υπουργείου. Ο κλάδος είναι απέναντι. Αυτό να ξέρουν και δεν θα διαπραγματευτούμε τα στοιχειώδη δικαιώματά μας. Κύριε Καρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.